Γεια σας, είμαι ο Πάνος και σήμερα θα δούμε την επιστροφή ενός θρύλου. Και συγκεκριμένα, Warhammer Fantasy, πλέον λέγεται Warhammer The Old World, ένα παιχνίδι από τη Fantasy Flight Games, παιχνίδι με μινιατούρες, το οποίο βγήκε στο τέλος του 23, θα ήθελα να πω, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί πριν βγήκε. Εδώ είναι ένα από τα αρχικά δύο κουτιά που βγήκαν, το συγκεκριμένο είναι για τους Tomb Kings of Khemri, δηλαδή Αιγύπτιους, Undead Αιγύπτιους για την ακρίβεια. Και πάμε να δούμε τι έχει το κουτί, καθώς μιλάμε για το Warhammer The Old World και το Warhammer Fantasy και γενικά την Games Workshop. Σε κάθε κουτί της Games Workshop έχουμε εξαιρετική εικονογράφηση, το ίδιο ισχύει και εδώ, και έχουμε και εξαιρετική ποσότητα και ποιότητα μινιατούρων. Το ίδιο ελπίζω θα δούμε και εδώ. Δεν είμαι σίγουρος αν πρόκειται για reprint των παλιών μινιατούρων, σαφέστατα για τις περισσότερες έτσι θα είναι, και αν υπάρχουν καινούργιες, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Βλέπουμε όμως το κουτί να έχει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Δύο μεζούρες, οι οποίες έχουν λυγίσει, εντάξει έχουμε τις μεζούρες μας, οι οποίες μετράνε μέχρι 18 ίντσες. Τα templates, τα αγαπημένα templates που τόσο μας έχουν λείψει από την 7η έκδοση του φορτικού, έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και μάλιστα εδώ τα βλέπουμε έτσι λίγο πιο ωραία, να έχουμε το Small Blast, το Large Blast και το template του φλογοβόλου στο φορτικό. Εδώ δεν είμαι σίγουρος. Και εδώ λογικά θα έχει φλογοβόλο. Και μετά βλέπουμε πολλά σπρούζ, πολλές φιγούρες, οι οποίες θέλουν φτιάξιμο. Και βλέπουμε εδώ, αυτό γιατί να είναι εκτός κουτιού, ποιος ξέρει, ελπίζω να μην έχει σπάσει τίποτα. Ελπίζω γιατί άκουσα ένας φίλος που άνοιξε το δικό του αντίτυπο, κάτι βρήκε μέσα σπασμένο. Μα, ας πούμε, δείτε τώρα. Δείτε τώρα τι μου τυχαίνει. Α, όχι, δεν είναι σπασμένο. Μια χαρά είναι τελικά. Λάθος το είδα. Απλά είχα μπλεχτεί. Πιο μικρές μινιατούρες και πιο μεγάλες μινιατούρες και βλέπουμε ως συνήθως εξαιρετική ποιότητα κατασκευής από την Games Workshop αυτό το συγκεκριμένο σπρού. Ναι, ανάποδα φυσικά το έχω, εντάξει, αυτό το συγκεκριμένο σπρού λέει Games Workshop 2023, ενώ αυτό το συγκεκριμένο σπρού που είδαμε πριν λέει 2002. Είναι λοιπόν reprint από κάποιες φιγούρες, κάποιες άλλες όμως είναι καινούργιες και εντυπωσιακές. Και εντάξει, είναι λογικό να έχουν και reprint φιγούρων. Είναι το κλασικό παλιό miniature game με τις τετράγωνες βάσεις που η Games Workshop μας ανάγκασε να αλλάξουμε. Αυτό είναι το δεύτερο φυσικά, το δεύτερο σπρού για την άλλη φιγούρα. Μας ανάγκασε να αλλάξουμε για κυκλικές βάσεις και για το Age of Sigmar και τώρα πάμε πάλι πίσω. Τέλος πάντων, η κλασική γκρίνια που υπάρχει με την Games Workshop. Εγώ δεν μπορώ να πω ούτε ότι τη συμπαθώ σαν εταιρεία, ούτε την αντιπαθώ. Ξέρω ότι κάνει φοβερές μινιατούρες. Ξέρω ότι δεν έχει πολύ καλή. Έχει πολλούς παρεμπιπτόντως πεζικάριους που τη βλέπουμε. Ξέρω ότι δεν έχει πολύ καλή. Έτσι. Πολύ καλό customer. Όχι customer, marketing κομμάτι, ας πούμε έτσι. Η συμπεριφορά της προς τον κόσμο, προς την κοινότητα δεν είναι και καλύτερη. Εδώ είναι κάποια άρματα που μπορείς να φτιάξεις. Βλέπουμε τις. Τον άξονα του άρματος καθώς και τις ρόδες. Υπάρχουν τρία τέτοια. Δεν είναι και πολύ καλή λοιπόν η συμπεριφορά της, αλλά εντάξει, βγάζει ωραίες φιγούρες. Τα παιχνίδια της, ας πούμε τα Warhammer Quest και λοιπά, είναι ποιοτικά. Λένε ωραίες ιστορίες, εμένα μου αρέσουν δηλαδή. Και ελπίζω κάποια στιγμή να παίξουμε με το Σοκράτη όταν ξανακατεύω Αθήνα, γιατί τα δικά μου δεν βλέπω να τα βάφω ποτέ. Οπότε ναι, βλέπουμε ωραίες φιγούρες πάντως. Σίγουρα reprints οι περισσότερες από τις παλιές εκδόσεις, αλλά όχι άσχημες και πολλές επίσης. Και έχουμε εδώ μετά ένα μεγάλο banner Warhammer The Old World που υπάρχει κυρίως για να προστατεύει τα πιο κάτω περιεχόμενα. Και από τις δύο μεριές είναι ακριβώς το ίδιο. Και μέσα έχουμε. Το rulebook. Ωραία, βαρύ, ε. Το rulebook. Fantasy Battles in the World of Legend. Το rulebook λοιπόν του Old World, το οποίο θα του ρίξουμε μια ματιά, αλλά και κάτι ακόμα εδώ μέσα. Θα το δούμε σε λίγο. Έχουμε οδηγίες κατασκευής των φιγούρων και φυσικά πρέπει να έχουμε και τις βάσεις τους. Βάσεις και κάποια απλά έτσι άσπρα ζάρια και ένα σκάτερ ζάρι για τα templates. Ωραία. Τα μικρά ζάρια μπορώ να τα χρησιμοποιώ σαν wound markers να, οπουδήποτε αλλού θέλω. Και εδώ έχει τέσσερα τέτοια που έχουν σπάσει από τα templates. Εντάξει, μικρό κακό, άρα δεν φαίνεται να έχει σπάσει τίποτα στο δικό μου αντίτυπο. Ολέ, ολέ, ολέ! Εδώ είναι
οδηγίες για την κατασκευή και βλέπουμε ότι είναι αρκετά καλές και έγχρωμες. Δεν το περίμενα, ψέματα να μην πω. Και βλέπουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε Master of Arms, Skeleton Musician, ποιο στρατός δεν θέλει να έχει ένα μουσικό, Standard Bearer, Skeleton Warrior, Skeleton Archer, εδώ είναι η Horseman, πρώτα κάνει τα άλογα, άλογα συσταγωγικά έτσι, κόκαλα είναι, και έχει Master of Horse και Skeleton Horseman, Standard Bearer, έχει Musician, έχει Horseman, έχει Archer, ό,τι θες μπορείς να φτιάξεις. Έχει Skeleton Chariots, αυτά που είπα, τα άρματα, τα τρία άρματα, έχουμε ένα Necrolith Bone Dragon. Ωραίος φαίνεται αυτός. Ναι, αυτός είναι η μεγάλη φιγούρα που πάμε πριν που είναι καινούργια. Βλέπουμε πόσο εντυπωσιακή είναι και πόσες σελίδες είναι οι οδηγίες κατασκευής της, έτσι. Και νάτι. High Priest on Necrolith Bone Dragon, Monarch of Nehehara on Foot. Και συνεχίζουν, έτσι, ωραία. Και εδώ έχει μερικές πληροφορίες για τον στρατό του πρίγκιπα Πτόλεθορ, του Λαμπερού. Και βλέπουμε πόσο κοστίζει το καθένα. 1200 πόντους έχει σύνολο μέσα το κουτί από ό,τι φαίνεται και έχει τον Ιεροφάντη Νεφερκάρε 335 πόντους και εδώ εξηγεί, εντάξει, εκτός από τα κλασικά movement, weapon, skill, ballistic, skill, strength, toughness, wounds, initiative, attack και leadership, έχει τι τρούπι είναι, μαγεία, έχει τους special rules και έχει και κάποιους από τους special rules που θέλουν να εξηγήσει που είναι ειδικά γι' αυτό, καθώς και τα όπλα του. Wicked Claws, Breath of Desiccation. Και για κάθε στράτευμα έχει τις ίδιες πληροφορίες, λέγοντας και πόσους πόντους κοστίζει για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις να φτιάξεις τους δικούς σου στρατούς. Ωραίο και χρήσιμο το βιβλιαράκι. Πάμε τώρα. Ανάποδα το έχω το μεταξύ αυτό. Πάμε τώρα να ανοίξουμε. Πού να είναι το κοπίδι εδώ πέρα, γίνεται ένας χαμός από φιγούρες στο τραπέζι. Πού να είναι το κοπίδι. Να το. Να το λέω και να το, όντως. Και για να δούμε πώς μπορούμε να μην τραυματίσουμε το βιβλίο. Νομίζω τα καταφέραμε. Και κυρίως δεν τραυματίσαμε ούτε εμάς αυτή τη φορά. Λοιπόν, έλεγα ότι πίσω το βιβλίο υπάρχει κάτι άλλο μέσα στη συσκευασία και αυτό το κάτι άλλο είναι ένα μικρό τετρασέλιδο φυλάδιο το οποίο είναι σαν reference sheet, ας πούμε έτσι, turn summary. Strategy phase, movement phase, shooting phase και combat. Combat εννοεί εκ του σύνεγγης. Και στη strategy phase βλέπεις τι μπορείς να κάνεις, commands, conjuration, rally, fleeing troops. Και εδώ σου εξηγεί όταν κάνεις spell τι πρέπει να κάνεις και αν τυχόν φέρεις διπλά εξάρια, νομίζω. Όχι, διπλούς άσους, τότε έχεις ένα miscast. Σου εξηγεί τη movement phase, κλασικός πίνακας του wound, ανάλογα με το strength του όπλου και το toughness του αμυνόμενου, του hit weapon skills, όλα πολύ συνδυσμένα για όλους όσους ασχολούνται με miniature war games, ειδικά της Games Workshop, και να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο rulebook και εδώ βλέπουμε τον κόσμο του παιχνιδιού. Αυτό τον αντίστοιχο χάρτη τον έχουμε ξαναδεί στο κανάλι, τον έχουμε δει όταν έπαιξα χάος στον παλιό κόσμο. Παρεντός μια σκηνή ο παλιός κόσμος, θα βάλω ένα link στην περιγραφή αυτού του βίντεο για το χάος στον παλιό κόσμο, έτσι να υπάρχει. Και εδώ βλέπουμε διάφορες περιοχές, όπως είναι η αυτοκρατορία, όπως είναι η Βρετόνη, όπως είναι η Εστάλια, τα Border Princes κλπ. Και έχουμε ένα rulebook που είναι 350 σελίδες και το οποίο έχει μια εισαγωγή, πώς λειτουργεί το παιχνίδι, πώς μπορείς να παίξεις. Εδώ δείχνει και λίγο τερέν επίσης, δεν ξέρω να γυαλίζει πολύ, ελπίζω όχι. Και εδώ εξηγεί τον αγαπημένο μας σε όλους κόσμο του Warhammer Fantasy. Εγώ τον έχω αγαπήσει κυρίως από τα RPG που έχω παίξει εδώ με την παρέα, ήταν εξαιρετικά τα Warhammer RPG. Ιστορία λοιπόν, και μετά μας λέει ένας ατελείωτος πόλεμος και εδώ έχει κάποια λάβαρα περιοχών ανάλογα με το ποια είναι η κυρίαρχη δύναμη σε κάθε περιοχή. Ένα timeline, άραγε πού να έχει φτάσει τώρα. Α, 2250 είναι. Μάλιστα. Οκ. 2250. Και εδώ εξηγεί τώρα διάφορα ιστορικά γεγονότα, The Rise of Man και λοιπά. Συνεχίζει με ιστορία, δεν θα μπούμε σε τόση λεπτομέρεια. Και μετά εξηγεί κάποιες περιοχές, Land of Chivalry είναι η Βρετόνη. Α, Βρετόνια. Με τους υπότες, ένας πολύ ενδιαφέρον στρατός για βάψιμο, ο οποίος είναι στο άλλο κουτί που έχω πάρει, καθώς πήρα και τα δύο κουτιά τα αρχικά. Εδώ μιλάμε για τα Elves, τα Enchanted Wood, εδώ είναι τα High Elves, Lords of Ulthuan,
Η πράσινη απειλή, η πρασινόπετση που λέμε εμείς, τα Orc δηλαδή, οι Tomb Kings είναι αυτοί που ανοίξαμε σε αυτό το κουτί και βλέπουμε παρεπτόντως οι σελίδες είναι πάρα πολύ καλές και σκληρές, χοντρές σελίδες, βαριές σελίδες πως λένε στην εκτύπωση, είναι βαριές λέγονται, πάρα πολύ ωραίες. Ο ερχόμενος του Σίγμα στον κόσμο κλπ. Ήθελα να το πω αυτό. The Lost and the Damned είναι κάποιες δυνάμεις του Χάους, είναι οι φυλές της Νόρσκα και του Βορρά και εδώ βλέπουμε τους τέσσερις θεούς του Χάους, Κόρνεργλ, Σλάνες και Τζίντς. Ξαναλέω, δείτε το playthrough του Χάους στον παλιό κόσμο. Τα Τέρατα των Δασών, The Wolves at Sea, Land of Ice and Snow, το Kislev, Ruled by Dragons, το Cathay που είναι πέρα από τον ωκεανό και εδώ έχουμε και μία full δισέλιδη εικονογράφηση και μετά εξηγεί το παιχνίδι, τους κανόνες, δηλαδή μέχρι τη σελίδα 90 έχει fluff, έχει ιστορία, έχει lore και μετά εξηγεί το παιχνίδι και λέει τις βασικές του αρχές, πώς χρησιμοποιείς τα templates, πώς σου πιάνει κάθε φορά κλπ. Όχι, δεν χτύπησε. Πώς κάνεις μονάδες, το facing έχει σημασία, οι κανόνες της μαγείας κλπ. Προφανώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλογραμμένο βιβλίο. Εξαιρετικά εντυπωσιακό. Βλέπουμε εδώ και κάποιες εικονογραφίες από τις στρατιές που υπάρχουν, Dwarven Mountain Holds. Εδώ είναι την πρασινόπετση που είπα και βλέπουμε και ιδέες για το πώς θα μπορούσαν να τους βάψεις κλπ. Εδώ έχει τους γενικούς κανόνες με τα όπλα του παιχνιδιού. Α, τέλεια, δεν το είχα δει ότι έχει και ένα μαύρο... μαύρο. Σελιδοδείκτη, ένα μαύρο σελιδοδείκτη. Διάφοροι κανόνες εδώ, ανάλογα με τους τύπους. Σίγουρα δεν πρόκειται για απλό παιχνίδι. Από ό,τι ξέρω πρόκειται για ένα περίπλοκο miniature war game. Το οποίο δεν είναι κακό, εδώ εξηγεί το τερέν, μου αρέσουν τα περίπλοκα παιχνίδια. Το κακό με αυτά τα παιχνίδια, εδώ έχει διάφορες αποστολές παρεπτόντως που σου εξηγεί στο χάρτη που κάνει deploy ο καθένας, τι breakpoint έχει, σενάριο special rules και πώς κερδίζει κάποιος και βλέπουμε να έχει αρκετά σενάρια. Το κακό σε αυτά τα παιχνίδια είναι ότι δεν μπορείς να παίξεις μόνος. Χρειάζεται να έχεις έναν ή παραπάνω άτομα, ένα ή παραπάνω άτομα, τα οποία εδώ εξηγεί τη μαγεία και τις διάφορες σχολές που υπάρχουν, τα οποία ενδιαφέρονται σαν εσένα και θα αγοράσουν και αυτά τις φιγούρες τους και θα κολλήσουν και θα βάψουν και θα έχουν όρεξη να παίξουν ένα παιχνίδι που κρατάει 4 ώρες, ξέρω εγώ, η παρτίδα. Δεν είμαι σίγουρος για το συγκεκριμένο, μπορεί να κρατάει και λιγότερο, αλλά έχοντας το φορτικό στο μυαλό μου, γι' αυτό το λέω. Όπως και να έχει, αυτό είναι αυτά είναι τα περιεχόμενα του κουτιού. Πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Το δίχως άλλο, εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό το κουτί, εντυπωσιακά τα περιεχόμενα. Το παιχνίδι φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Είπα ότι ίσως είναι το πιο δύσκολο από τα παιχνίδια της Games Workshop. Νομίζω είναι κοντά με το Middle-Earth Strategy Battle Game, Battle Strategy Game, τα οποία και τα δύο θέλουν πολύ skill, δηλαδή τεχνική από τους παίκτες. Νομίζω το ίδιο ισχύει για το Warhammer The Old World. Ξέρω ότι υπήρξε μια αναστάτωση στην κοινότητα, καθώς κάποιους από τους παλιούς στρατούς αρνήθηκαν να τους επαναφέρουν, ας πούμε έτσι. Οπότε σε επίσημα τουρνουά και τέτοια δεν μπορούν να κατέβουν. Όπως είπα και πριν, Games Workshop γίνονται αυτά. Κακή στα releases, κακή στο marketing, κακή στην επικοινωνία με τον κόσμο, αλλά φοβερές φιγούρες και καλά παιχνίδια. Δεν μπορώ να πω φοβερά παιχνίδια, μπορώ να πω καλά παιχνίδια. Αν κάποιος από εσάς παίζει Warhammer The Old World, με χαρά θα κάνω μια κουβέντα στα σχόλια, ενδεχομένως να με βοηθήσει, γιατί θα ήθελα να το παίξω το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Ψέματα να μην πω. Ίσως καταφέρω να πείσω κάποιον εδώ πέρα. Δεν είμαι σίγουρος. Θα το δούμε. Αν έχετε κάποια ιδέα, είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.